γιατί θα πάμε τώρα να δούμε μαζί τα σενάρια τα οποία συζητιώνται και τα οποία ακούγονται για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο πρωινό πρόγραμμα του Μέγκα. Όπα. Έχουμε τρία βασικά σενάρια για την πρωινή ζώνη του Μέγκα του χρόνου. Μπορεί, όπως είπαμε από εδώ, οι δύο παρουσιάστριες να ανανέωσαν το συμβόλαιό τους με το μεγάλο κανάλι, η Δανάη Μπάρκα και η Ελεονόρα Μελέτη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα δούμε αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Μέγκα του χρόνου. Να πιάσουμε, είναι τρία τα σενάρια, να τα πιάσουμε με τη σειρά. Πάμε στο πρώτο. Το πρώτο είναι να μείνει η ζώνη ως έχει, τι εννοώ. Να συνεχιστεί η κοινωνία ώρα Μέγκα να ξεκινάει το πρωί, να δίνει πάσα στην Ελεονόρα Μελέτη και εκείνη με τη σειρά της να δίνει στην Δανάη Μπάρκα. Τι ώρα να δίνεται αυτή η πάσα, γιατί φέτος είδαμε την αλλαγή ώρας της κοιτάλη, δεν είδαμε διαφοροποίηση στις ζώνες ή στην Μπράβο, σειρά. Μπράβο, ακριβώς. Να συνεχίσει λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σενάριο, έτσι, να συνεχίσει ακριβώς όπως είναι το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, όμως με πολλές και βασικές αλλαγές στα πάνελ των δύο εκπομπών. Άρα να ξεκινάει η Ελεονόρα στις 9. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Αλλαγές στα πάνελ των εκπομπών, εννοείς στο πάνελ της Ελεονόρας και της Δανάης. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Γιατί ρε παιδιά, εγώ μια χαρά βλέπω την παρέα. Ειδικά της Δανάης έχω δέσει πάρα πολύ φέτος και είναι παρέα-παρέα δηλαδή. Είναι σαν να είσαι... Νομίζω έχει να κάνει πιο πολύ με ανανέωση παρά με ότι κάτι πάει στραβά με την υπάρχουσα μπορεί ομάδα. Μπορεί να είναι κάποια προσθήκη η οποία τέλος πάντων θα. Ακριβώς. Αυτό που λες θα ανανεώσει αυτό, λίγο την κατάσταση και την. Μα είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, Αλέξανδρε, νομίζω, όταν θέλεις τις παρουσιάστρες, γιατί και εγώ θεωρώ ότι δεν θα δούμε καμία αλλαγή, θα είναι δηλαδή δυο τους όπως είναι. Και οι αλλαγές. Δεν ξέρω γιατί το άκουσα και μέσα στη βδομάδα ότι θα γίνουν μεγάλες αλλαγές και μάλιστα θα γίνουν και θα γίνει και ανακάτεμα μεταξύ των εκπομπών. Και βάλαν και την Ελένη σε αυτό το σενάριο. Δηλαδή τρία πάνελ τριών εκπομπών. Θα τα μπερδέψουν. Που, να ότι θα γίνει ένα αχταρμά. Θεωρώ ότι δεν θα πολύ γίνει αυτό τώρα. Ότι αν από κάθε εκπομπή φύγει ένα και έρθει ένα, γιατί αυτό που λέει ο Δημήτρη συμφωνώ. Ειδικά και στη Δανάη, νομίζω δεν χρειάζεται να αγγιχθεί τίποτα. Αλλά και στην Ελεονόρα, εγώ δεν θα πάλι άλλαζα κάτι. Δηλαδή. Να βάλεις ναι, ένα άτομο, ναι, να πεις ότι θα προσθέσω. Να πεις κάτι. Αλλά και στην ναι. Ελένη που πάλι έχει ένα πάνελ πολύ συλλεκτικό, έχει απ' όλα δηλαδή. Τέλος πάντων. Αυτό είναι στο πλαίσιο της ανανέωσης ακριβώς. Τώρα, πάμε σε αυτά τα σενάρια που λες, Λάμπρο, πάμε στο δεύτερο σενάριο, όπου σε αυτή την περίπτωση έχουμε την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα να ξεκινάει λίγο αργότερα, αλλά και να τελειώνει αργότερα, δηλαδή να τελειώνει στις 10 παρά. Εκεί λοιπόν αυτή η εκπομπή να δίνει σκυτάλι στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα. Η οποία θα κάνει το κλασικό πρωινό 11. Ακριβώς, να κάνει το κλασικό πρωινό 11, όπου σε αυτή την περίπτωση η Ελεονόρα Μελέτη θα συζητάει μάλλον, με το κανάλι για κάτι βραδινό. Βραδινό. Δηλαδή, βραδινό, να φύγει εντελώς η μία από τις δύο εκπομπές, να γίνει το κλασικό πρωινό μαγκαζίνο και η Ελεονόρα Μελέτη να κάνει κάτι το βράδυ. Όπως κάποιες είδαμε, ας πούμε, τα μεσάνυχτα. Κάποιες μέρες της εβδομάδας. Μία έως τρεις, φαντάζομαι. Πολύ σωστά. Κάποιες μέρες τα μεσάνυχτα που λέει και ο Αλέξανδρος που πήγε και πάρα πολύ καλά τότε στον Α και έκανε εξαιρετικές συνέντευξεις η Ελεονόρα. Αλλά σε αυτό το σενάριο, γιατί να μετακινηθεί το Κοινωνία Ώρα Μέγκα, δηλαδή 6 ξεκινάει. Πρέπει να πάει 6-10 παρά. Είναι και αυτό ένα κλασικό, πολύ πρωινό ενημερωτικό. Απλά αφαιρείς μια εκπομπή και μετά υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες. Δηλαδή, τι θα κάνουν και οι άλλοι, εκτός από την Ελεονόρα. Οι άλλοι τι θα κάνουν, γιατί κάποιοι και από τα άλλα παιδιά. Ο Τσουρός, ας πούμε, έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Έχουν κάποιες συμφωνίες. Και όχι μόνο συμφωνίες, είναι και δυνατά ονόματα. Και ο Τσουρός είναι όνομα ωραίο και ο Πάτρας και όλα τα παιδιά δηλαδή είναι πολύ καλά και δεν τα αφήνεις έτσι να φύγουν. Ειδικά όσοι έχουν συμβόλαιο θα μιλήσουν με το κανάλι για κάτι άλλο, ενώ αυτοί που δεν έχουν πρέπει να δουν τι θα συμβεί. Δηλαδή και τα δύο πρόσωπα που αναφέρατε έχουν διαφορετικά συμβόλαια. Όπως ο Τσουρός έχει συμβόλαιο, ο Θανάσης Πάτρας λύγει το συμβόλαιο. Θα γίνει αυτό που λες, δηλαδή αν υπάρχει αυτό το σενάριο να μετακινηθεί. Η εκπομπή της Ελεονόρας θα υπάρξουν εκκρεμότητες, οι οποίες προφανώς θα πρέπει να τοποθετηθούν κάπου αλλού και να ενισχύσουν. Δεν έχουν όλοι συμβόλαια όμως, παιδιά. Ναι, έστω... Μόνο ο Τσουρός έχει. Όχι, και ο Θανάσης ο Πάτρας έχει, μας το είχε πει και στην εκπομπή. Λίγη το καλοκαίρι. Συμβόλαια ενός ισχύει και την επόμενη περίοδο. Για τον χρόνο. Την επόμενη σεζόν. Νομίζω μόνο ο Τσουρός είναι τόσο συνένα του. Σωστά. Που είναι σε ενεργοποίηση του χρόνου. Ναι. Λοιπόν, πάμε και στο τρίτο σενάριο. Και το τρίτο σενάριο, λοιπόν, είναι ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή. Πάλι η Κοινωνία Ώρα Μέγκα θα ξεκινάει λίγο αργότερα και θα τελειώνει λίγο αργότερα. Εκεί θα παίρνει σκυτάλι η Ελεονόρα Μελέτη να κάνει το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. 11. Και σε αυτή την περίπτωση η Δανάη Μπάρκα θα φύγει από την πρωινή ζώνη, είτε για να πάει το Σαββατοκύριακο, και εδώ παίζει το Σαββατοκύριακο, διότι η Ελεονόρα Μελέτη έχει διαψεύσει επίσημα ότι δεν θέλει να είναι στη ζώνη του Σαββατοκύριακο. Ξέρω ότι δεν το θέλει καθόλου το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς, όπως και το Μέγκα το έχει διαψεύσει, να θυμίσω. Δεν ξέρει τη γλύκα. Του Σαββατοκύριακου, αν δεν κάνει λοιπόν. Τι χάνει. Ελεονόρα, δεν ξέρει τι χάνει, κούκλα. Μάλλον ξέρει τι χάνει, γι' αυτό τα λέει. Αν μετακινηθεί η Δανάη το Σαββατοκύριακο
Σε ποια ζώνη θα είναι, στην πρωινή, δηλαδή στο 11, στο 25, στο 57, 36. Όπως είναι το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή και με την παραμονή της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου που είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω θα μετακινηθεί στην μεσημεριανή ζώνη που, να θυμίσουμε, θα ενεργοποιηθεί μετά την φετινή σεζόν που δεν υπάρχει. Και εγώ, αν ήμουν διευθυντής προγράμματος, προφανώς θα κράταγα το Έλα Χαμογέλα και θα βάζα μετά μια εκπομπή εκεί που πέρσι υπήρχε η Καραβάλα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί να αλλάξει κάτι που πάει καλά. Βέβαια θα είναι απέναντι στην Αταλία Γερμανού, έτσι είναι και αυτός ένας αστερίσκος. Πάντα είναι κάτι απέναντι στην Αταλία, παιδιά. Κάτι πρέπει να μπει απέναντι. Ξέρουμε αν προκρίνεται κάποιο από τα τρία σενάρια. Αν με ρωτάτε προσωπικά, νομίζω ότι προκρίνεται πιο πολύ το σενάριο η Δανάη Μπάρκα να αναλάβει την πρωινή ζώνη, την καθημερινή.